Έντονες πολιτικές αναταράξεις και ενδοπαραταξιακές μομφές προκάλεσε ψήφισμα που έφερε ο Δήμαρχος στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο κατά των νέων εξοντοτικών οικονομικών μέτρων της κυβέρνησης. Δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης Τώρα για την Πάτρα εμφανίστηκαν ιδιαίτερα καυστικοί απέναντι στο Δήμαρχο και τις επιλογές του, με το Σταύρο Μαλιώρη μάλιστα να δηλώνει ότι δεν θέλει να ανήκει στην παρούσα Δημοτική Αρχή. Οξία πολιτική αντιπαράθεση και βολές ακόμα και από τους συμβούλους της παράταξής του προκάλεσε το ψήφισμα που έφερε ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά των νέων εξοντοτικών οικονομικών μέτρων της κυβέρνησης. Ο λαός μας δεν αντέχει άλλο. Κάποιοι πρέπει να σταθούν απέναντι στην Τρόικα και την κυβέρνηση και να υπερασπιστούν το λαό, να μεταφέρουν τη δίκαια αγανάκτησή του, να απαιτήσουν να μπει τέλος στη μετρολαγνία και στη μετροφοβία, να μπει τέλος στις πολιτικές αφανισμούς της λαϊκής και της μεσαίας τάξης, να δοθεί τέλος, να δεθεί περίοδος χάριτος 2 ετών για την αποπληρωμή των σεισμοδανείων και των δανείων που έλαβαν οι τοπικές επιχειρήσεις, να ληφθούν μέτρα σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη. Άμεση εκκίνηση και των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και λειτουργία της ΕΤΑΝ. Να απαιτηθεί να ενισχυθούν οι κοινωνικές δομές του Δήμου για να μπορέσουν να στηρίξουν τους ανέργους και τις οικογένειές τους που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Ο Δήμαρχος πρότεινε το κλείσιμο του Δήμου για μια ημέρα την επόμενη εβδομάδα, καθώς επίσης την παράλληλη παύση λειτουργίας ολόκληρης της πόλης. Προτείνω ακόμα το συμβολικό 24ωρο εκκλεισμό του Δήμου, κλείσιμο του Δήμου Πατρέων με διεκδικητικό πλαίσιο στα παραπάνω αιτήματα και αυτό να γίνει την επόμενη εβδομάδα, σε μέρα που θα καθορίσουμε. Την ίδια μέρα τη διακοπή κάθε δραστηριότητα στην πόλη. Η πόλη να βάλει λουκέτο για μια μέρα για να μην βάλει για πάντα. Κάθετα αντίθετη εμφανίστηκαν εκτός από δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης ακόμα και σύμβουλοι της ίδιας της παράταξης Τώρα για την Πάτρα. Να θέλει ένα ψήφισμα για τα λοιπά του λαού είναι τελείως υποκριτική, ψεύτικη και παραπαϊδική. Και διότι αυτή είναι η ουσία. Σου λέει ο Δήμαρχος και οι επιτελείς του, οι διάφοροι σωστόφουσοι και δίπλα, να κάνει ένα μυαλό σωστό, λοιπόν. Του λένε, εδώ το φούλα, πέρασαν 3 χρόνια για να αρχίσουν να το βρίσουν. Εμάς μας βρίσκουν από το πρώτο οκτάμινο. Τι να κάνουμε. Αποτύχαμε σε όλα, κάπως πρέπει να τραβήξουμε την προσοχή του λαού αλλού. Και ανακάλυψε λοιπόν ο κύριος Δήμαρχος ο απολύτικος ξαφνικά την πολιτική. Εκεί θα τα αποτώσουμε, δεν είναι πολιτική. Εσείς απόψε εδώ, από τον Κάλβο και τον Σολομό, φτάσατε μέχρι την ανάγκη της ελευθερίας. Δεν κατάλαβε κανένας ή δεν γνωρίζει ποιος έχει πάρει τα λεφτά. Τα πήρε ο Τσογαζόπουλος και μερικά ακόμη λαμόγια. Δεν ξέρετε ότι οι τράπεζες έχουν πολλά δισεκατομμύρια. Αυτοί είναι οι κλέφτες. Άστραψαν και βρόντιξαν οι δημοτικοί σύμβουλοι του κυρίου Δημαρά. Αυτό που θα ήθελα όμως πραγματικά είναι πέρα από ψηφίσματα στα οποία ναι, μεν καλά είναι τα ψηφίσματα, αλλά για μένα είναι ένα απλό ψήφισμα. Θα ήθελα δράσεις, θα ήθελα πράξεις και θα ήθελα να τις προτείνω και δώσω τις πράξεις. Για να φανεί και η δική μας αντίδραση σε αυτά τα μέτρα είναι να δείξουμε ενεργά ότι όλα αυτά που βιώνουμε πραγματικά μας έχουν αγγίξει και έχουν αγγίξει και το Δήμο. Ο Δήμος πρέπει να είναι μπροστά σε οτιδήποτε έχει να έρθει σε αντίθεση με όλη αυτή την κατάσταση. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα πρέπει σε ένα σπίτι να κοιτάξει τα του οίκου. Θέλω να πω λοιπόν ότι ναι, μένουν ωραία τα ψηφίσματα, αλλά πρέπει να δεσμευτούμε σαν Δήμος. Ότι με κανέναν τρόπο δεν θα δεχτούμε απολύσεις. Με κανέναν τρόπο. Νόμιμο βέβαια τρόπο, αλλά με κανέναν τρόπο. Η κοινωνία είναι στα πρόθυρα της απελπισίας και με ψηφίσματα δεν μπορούμε να λύσουμε αυτό το βαθύ πολιτικό πρόβλημα που φυσικά όπως περιγράφηκε προηγουμένως είναι ένα πολιτικό πρόβλημα που αγγίζει το συγκεκριμένο οικονομικό σύστημα. Έτσι λοιπόν, χωρίς να διαφωνώ με το ψήφισμα, θεωρώ ότι το κείμενο δεν αγγίζει πλήρως την πραγματικότητα και σε ορισμένα σημεία του μάλιστα φαίνεται ότι ο συντάκτης του δεν πρόσεξε καν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Κάθε φορά που η ηγεσία του Δήμου θέλει να πετάξει την μπάλα έξω από το γήπεδο ή συστήνει μια διαπαραταξιακή επιτροπή,
ή στην καλύτερη περίπτωση κατεβάζει ένα ψήφισμα χωρίς καμία πρόταση. Ένα ψήφισμα κενού περιεχομένου, είπατε όλοι και συμφωνώ μαζί σας, διαπιστώσεις απλές που και ένα μωρό παιδί του Δημοτικού ξέρει από τη μαμά του και από τη γιαγιά του τα ίδια πράγματα. Οι διαπιστώσεις όμως απέχουν από την πράξη. Άρα λοιπόν, αν μιλάμε απλά για ψυχοθεραπεία και για κροκοδίλια δάκρυα, πραγματικά εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Τα κροκοδίλια δάκρυα δεν ταιριάζουν στη Δημοτική Αρχή που οι πατρινοί ψήφισαν για να αλλάξει η κατάσταση. Εμείς δεν είμαστε με αυτή τη Δημοτική, εγώ τουλάχιστον δεν είμαι, δεν θέλω να είμαι με αυτή τη Δημοτική Αρχή που διοικεί σήμερα την Πάτρα, θέλω να είμαι με τη Δημοτική Αρχή που ευαγγελιστήκαμε να διοικήσει την Πάτρα.